Για να δούμε και κάτι ακόμα. Όταν λογίστηκε ο Κύριος επί του Σταυρού, έτρεξε νερό και αίμα, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Γιατί? Έτσι συμβαίνει με όλους τους νεκρούς. Δεύτερον, τι συμβολίζουν αυτά τα δυο? Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν παρόν στη Σταύρωση, ο μόνος μαθητής από όλους τους άλλους μαθητάς, μας σημειώνει το εξής: και ο αιωρακός με μαρτύρηκε, και αληθείς αυτού εστί η μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είδα και εμείς πιστεύσετε. Και εκείνος που έχει δει, ο παρακείμενος του οράω ορώ, ο αιωρακός με το χ, έχει μαρτυρήσει, και, δηλαδή έδωσε τη μαρτυρία του, και είναι αληθινή η μαρτυρία του, και γνωρίζει, και εκείνος γνωρίζει ότι λέει αληθινά, δηλαδή δεν ψεύδεται, για να πιστεύσετε κι εσείς. Ποια είναι αυτή η μαρτυρία? Ότι όταν ελογίστη ο Κύριος, έρευσε αίμα και είδωρ χωριστά. Σε ένα νεκρό σώμα το αίμα δεν βγαίνει. Είτε πρόκειται περί πεθαμένου, είτε πρόκειται περί σφαγέντος. Και στα ζώα το ίδιο. Αν πάρετε μια κότα, την ώρα που τη σφάζετε, βεβαίως το αίμα βγαίνει. Όπως τη σφάζουμε την κότα, βγαίνει το αίμα. Ύστερα από λίγο, αν προσπαθήσετε να βγάλετε το αίμα, είναι αδύνατο. Όχι γιατί έφυγε το αίμα, και αν υποτεθεί ότι τη χτυπήσαμε την κότα, ή το κουνέλι, όπως συνηθίζουν να θανατώνουν τα κουνέλια, να τα χτυπούν στο κεφάλι από πίσω, που δεν βγαίνει ούτε μία σταγόνα αίματος. Αυτό μάλιστα λέγεται στη γλώσσα τη τελετουργική των Εβραίων, λέγεται πνικτόν, και απειγορεύεται μάλιστα το πνικτόν, δηλαδή χωρίς να βγει το αίμα από το ζώο. Ενώ δεν βγήκε ούτε σταγόνα, όταν το ζώο είναι νεκρό και το κόψετε, όσο θέλετε να το κόψετε, το τρυπήσετε, αίμα δεν βγαίνει. Στα νεκρά σώματα το αίμα δεν βγαίνει. Συνεπώς, πού είναι το θαύμα? Το θαύμα είναι ότι ενώ ο Χριστός απέθανε και η μαρτυρία του θανάτου του ήταν σαφεστάτη, γιατί ήτανε η λόγχη, η χαριστική βολή που εδόθηκε στον Χριστό, χαριστική βολή, περνούσε από τα δεξιά, ήτανε δεξιοτέχνη αυτοί που έκαναν αυτές τις θανατικές εκτελέσεις, στρατιώτε, περνούσε δεξιά και πήγαινε αριστερά να βρει την καρδιά, και εκεί, αν υποτεθεί ότι ο νεκρός ζούσε, με την χαριστική αυτή βολή εγίνε το τούτο, ολότελα να νεκρωθεί και να πεθάνει. Αν λοιπόν ήτανε πραγματικά νεκρός, πώς έτρεξε το αίμα? Και όχι μόνο έτρεξε το αίμα, αλλά χωρισμένο από το λεγόμενο πλάσμα, αυτό που λέει αίμα και είδωρ, έτσι, δεν είναι παρά το είδωρ, είναι ο πλακούς του πλακούντος, και το αίμα, ο πλακούς του πλακούντος, το νερό αυτό που λέμε, και το αίμα. Γι' αυτό βλέπετε, όταν πάμε στο νοσοκομείο, μας βάζουν ορό. Τι είναι αυτός ο ορός? Ενίσχυση του πλακούντος. Αυτό είναι όλο. Χωρίζει λοιπόν στα μάτια μπροστά του Ιωάννου, και ρέει και χωρίζει. Αυτό είναι το θαύμα. Πώς από ένα νεκρό σώμα μπορούσε να ρέει το αίμα? Αυτό είναι θαύμα. Και δεύτερον, πώς χωρίστηκε το αίμα από τον πλακούντα, από το νερό? Η δεύτερη όψη του θαύματος. Είναι γνωστό ότι για να ξεχωρίσουμε το νερό από τον πλακούντα, από το αίμα, πρέπει να κάνουμε μία επεξεργασία, που την ξέρουν αυτό, αυτή τη δουλειά την ξέρουν οι γιατροί, οι ειδικοί γιατροί. Εδώ πώς ξεχωρίστηκε? Εδώ είναι το θαύμα. Αλλά για προσέξτε κάτι. Προσέξτε. Όταν λέει και ο αιωρακός με μαρτύρηκε, αυτός που είδε δίνει τη μαρτυρία του, θέλει να δει ένα θαύμα εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι αυτό που λέει η ερώτηση: τι συμβολίζουν αυτά τα δυο?
Μάλιστα. Βλέπει με το νερό το μυστήριο του βαπτίσματος και με το αίμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πώς συνίσταται η Εκκλησία με τα δύο μυστήρια αυτά? Πότε είσαι Εκκλησία, πότε είσαι μέλος της Εκκλησίας? Από τη στιγμή που θα βαπτιστείς και θα κοινωνήσεις. Συνεπώς η Εκκλησία συνιστάται με το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα δύο μυστήρια, τα σωτήρια μυστήρια. Αλλά ξέρουμε ότι η Εύα εξήλθε από την πλευρά του Αδάμ. Ύπνωσε, λέγει ο Θεός, τον Αδάμ, και από την πλευρά του πήρε μέρος του σώματος του Αδάμ, πήρε πλευράν, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, και οκοδόμησεν, ωμέγα, οκοδόμησε, δηλαδή οικοδόμησε την Εύα. Αλλά οικοδομώντας την Εύα, δημιουργείται από το σώμα του Αδάμ ένα άλλο πρόσωπο. Έτσι, αυτό ήταν τύπος, εκ των προτέρων τύπος, μιας μεγάλης πραγματικότητος ουσιαστικοτάτης, ότι η Εκκλησία θα εκπηδούσε, είναι και θηλυκού γένους, θα εκπηδούσε από την πλευρά του Χριστού. Και τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα, συγγνώμη, το αίμα και το νερό, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα το οποίο είδε ο Απόστολος, εξεπλάγει, το κατέγραψε, μας λέγει ότι αληθή λέγει, δεν ψεύδεται, είναι αυτό της Μάρτης, για να δείξει ότι ο τύπος Αδάμ Εύας έγινε τώρα πραγματικότης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Χριστός Εκκλησία. Αυτά θέλει να πει αυτή η απορία.